Σήμερα είναι το τέταρτο μάθημα για το σεμινάριο «Η νέα ηθική, ποιος θέλω να είμαι». Και σήμερα θα συζητήσουμε το ερώτημα «Ποιος θέλω να είμαι» σε ανταπόκριση ή σε σχέση με συγκεκριμένα ερεθίσματα. Γιατί η φιλοσοφία και η αρετή είναι εύκολο σε ένα κενό, χωρίς ερεθίσματα. Το ερώτημα είναι αν μπορώ να διατηρώ την ηρεμία μου, την κατανόηση, την αγάπη, εντάξει, την δίκαια συμπεριφορά απέναντι από συγκεκριμένα ερεθίσματα. Και ποιος θέλω να είμαι απέναντι σε αυτά τα ερεθίσματα, η ικανότητά μας να συλλάβουμε ένα νότερο τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτά εξελίσσεται. Που σημαίνει ότι άλλο μπορούσε να συλλάβω πριν από χρόνια, άλλο σήμερα, άλλο θα μπορώ να συλλάβω μετά από χρόνια. Επίσης, ο τρόπος ανταπόκρισης προς οποιοδήποτε ερέθισμα δεν θα είναι πάντα το ίδιο. Δεν έχουμε το ίδιο κάρμα με κάθε άνθρωπο. Δεν έχουμε τις ίδιες συμβάσεις ψυχής με τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν φορές και με τον ίδιο τον άνθρωπο που μία στιγμή μία συμπεριφορά είναι πιο κατάλληλη και μία άλλη στιγμή που μία άλλη συμπεριφορά είναι πιο κατάλληλη. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ποια είναι η συμπεριφορά μας, όσο είναι ποια είναι η εσωτερική μας κατάσταση που οδηγεί. Μπορεί και να μαλώνουμε κάποιον, αλλά η εσωτερική μας κατάσταση είναι αγάπη. Και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλει ο άλλος και η εσωτερική μας κατάσταση να είναι θυμό και πίκρα και αδικία. Ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εσωτερική μας κατάσταση που βέβαια θα μας οδηγήσει σε ανώτερη πιθανή ανταπόκριση προς αυτό το ερέθισμα. Αυτή η διαδικασία είναι όλο το νόημα της ζωής. Είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτή τη διάσταση. Εμείς σαν πνεύματα είμαστε εντελώς ενάρετοι. Σαν πνεύματα δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Σαν πνεύματα είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε αγάπη. Αλλά το ερώτημα είναι αν ο νους, το όργανο που βιώνει την ξεχωριστότητα, μπορεί να επιλέξει κατανόηση, να επιλέξει αγάπη, να επιλέξει ανιδιοτέλεια, ανάλογα με τα ρυθίσματα που υπάρχουν. Τώρα, σελίδα 12 στα χαρτιά σας, αναφέρεται σε διάφορα ερεθίσματα και θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε τι είναι αυτό που θέλετε να θυμηθείτε και τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε σε σχέση με αυτά τα ερεθίσματα. Ο ιδανικός αυτός, η ιδανική ανταπόκριση για μένα προς ευκαιρίες εξέλιξης. Θεωρούμε όλες τις ερεθίσματα στην ζωή μας ευκαιρίες εξέλιξης. Έχει μεγάλη αξία να συλλάβουμε την ανώτερη πιθανή αντιμετώπιση της ζωής και των καταστάσεων. Γενικά, ο ιδανικός αυτός μου αυτός έχει τις ακόλουθες ιδιότητες. Εδώ αργότερα θα σας δώσω χρόνο να σημειώσετε ποιες είναι οι ιδιότητες του ιδανικού αυτού. Βέβαια, ήδη στην σύνδεση έχετε γράψει κάποια πράγματα. Όταν ενσαρκώνω τον ιδανικό εαυτό μου, ανταποκρίνομαι με τους ακόλουθους τρόπους όταν είμαι αντιμέτωπος ή αντιμέτωπη με τα ακόλουθα ερεθίσματα. Σκεφτείτε πνευματικές, εναλλακτικές αντιλήψεις και αντιδράσεις που περιέχουν ένα συνδυασμό αγάπης, ειλικρίνειας, σταθερότητας και δύναμη με σεβασμό συγχρόνως προς τον εαυτό σου και τους άλλους. Νομίζω
ότι από αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, στα παιδικά μας χρόνια ίσως, δεν περιλάβαινε το σεβασμό προς τον εαυτό μας. Ειδικά από την θρησκεία. Σήμερα από την ψυχολογία δεν περιέχει σεβασμό προς τους άλλους. Έχει σεβασμό μόνο προς τι θέλω εγώ και δεν με ενδιαφέρει τι θέλει ο άλλος. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι σεβασμό και προς τον εαυτό μας και προς τον άλλον. Τώρα θα υπάρχουν φορές που θα σκεφτείτε ότι συγκρούονται αυτές οι ανάγκες. Η δική μου αντίληψη είναι ότι το πραγματικό καλό και σεβασμό για τον εαυτό μου σαν ψυχή στην εξέλιξη δεν μπορεί ποτέ να συγκρουστεί με το πραγματικό καλό της ψυχής ο άλλος, εντάξει, στην άλλη ψυχή. Μπορεί να συγκρούονται οι ανάγκες του εγώ. Δεν μπορούν να συγκρούονται οι ανάγκες της ψυχής. Τότε, αν εγώ σέβομαι τον εαυτό μου με ένα σωστό τρόπο, δεν είναι ποτέ εις βάρος των άλλων. Και αν σέβομαι τον άλλον σαν ψυχή στην εξέλιξη με τον σωστό τρόπο, δεν είναι ποτέ εις βάρος μου. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν θα είναι πάντα πολύ εύκολο να καταλάβουμε αυτή την ισορροπία. Και όπως εξήγησα νωρίτερα, αυτή η ισορροπία θα είναι άλλη με τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τις συμβάσεις ψυχής που έχουμε με τον κάθε άνθρωπο και ανάλογα με την στιγμή και τα συγκεκριμένα μαθήματα και την φάση της ζωής μας. Σκέψου τις αλήθειες που θέλεις να θυμάσαι, τις σκέψεις που θέλεις να κάνεις, τον τρόπο επικοινωνίας, τις πράξεις και συμπεριφορές που σου ταιριάζουν σε αντιμετώπιση των ακόλουθων ερεθισμάτων. Πρώτο, την κριτική. Όταν με απορρίπτουν, όταν δεν με εκτιμούν. Ή τουλάχιστον πιστεύω εγώ ότι με απορρίπτουν ή όταν πιστεύω ότι δεν με εκτιμούν. Γιατί πολλές φορές δεν είναι καθόλου αυτό, είναι δική μας η ερμηνεία. Ποιος θέλω να είμαι. Θέλω να βρούμε ένα εναλλακτικό τρόπο από εδώ και πέρα που περιέχει αυτοσεβασμό, περιέχει σεβασμό προς τον άλλον, περιέχει κατανόηση, ηρεμία, αλλά και δύναμη και αγάπη. Πώς θέλω να αντιμετωπίζω την κριτική ή την απόρριψη. Δεύτερο, την επιθετικότητα. Θέλω να επιτίθουμε, αυτό θα σας πει η κοινωνία. Η θρησκεία θα σας λέει γυρίστε το μάγκολο. Η κοινωνία θα λέει να επιθετείτε εσείς, να μην τον αφήσετε να κάνει ό,τι θέλει. Εσείς τι λέτε. Υπάρχει το εγώ μήνυμα, υπάρχει ενεργητική ακρόαση, υπάρχουν διάφορες αλήθειες που μπορούμε να φέρουμε στο νου μας. Είμαστε σε μια εξέλιξη. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η εξέλιξή μου, ποια είναι η ευκαιρία εξέλιξη όταν κάποιος είναι επιθετικός. Εντάξει. Τρίτο, όταν αγνοούν τις ανάγκες μου. Ποιος θέλω να είμαι όταν αγνοούν τις ανάγκες μου. Θέλω να γίνω τρομοκράτης, θέλω να γίνω ανακριτής, θέλω να παίξω το θύμα, θέλω να πάρω την ευθύνη για την πραγματικότητα αυτή και να ρωτήσω τον εαυτό μου μέσα στο πλαίσιο του Ho'oponopono τι υπάρχει μέσα μου που κάνει τον άλλον να αγνοεί την ανάγκη μου. Θέλω να το δω σαν μια τεράστια ευκαιρία να απελευθερωθώ από την ανάγκη και να έχω περισσότερη εσωτερική αυτάρκεια. Θέλω να αξιοποιώ την ευκαιρία να δω αν υπάρχει στο υποσυνειδητό μου κάποια μορφή αντιστροφής που κάνει ανθρώπους να με ανταποκρίνονται στην ανάγκη μου. Θέλω να κοιτάξω δική μου συμπεριφορά και αν η συμπεριφορά μου βοηθάει τον άλλον ή δεν βοηθάει τον άλλον. Θέλω να κοιτάω τον τρόπο που επικοινωνώ. Τι θέλω να κάνω.
Κάτι από αυτά τα ερεθίσματα είναι θαυμάσιες ευκαιρίες για εξέλιξη. Πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Κάθε φορά που κάποιος δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη μας, μας δίνει την ευκαιρία να απελευθερωθούμε από την ανάγκη, να επικοινωνούμε πιο ειλικρινά, να διαπραγματευτούμε με ένα άλλο τρόπο, να καθορίζουμε όρια. Τόσες ευκαιρίες εξέλιξης υπάρχουν. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιώ ότι έχω απέναντί μου το ίδιο το Θείο, που ανταποκρίνεται σε κάτι που υπάρχει μέσα μου. Εγώ με κάποιο τρόπο, με καρμικές μου επιλογές, εξελικτικές επιλογές, με το καθρέφτισμα, έλκω από αυτό τον άνθρωπο αυτή τη συμπεριφορά. Ίσως το πρώτο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το νούμερο ένα είναι να δεκτώ την ευθύνη για την πραγματικότητά μου. Ότι δημιουργώ μία πραγματικότητα με ένα επιθετικό, με ένα επικριτικό, με έναν άνθρωπο που αγνοεί τις ανάγκες μου. Όταν προσπαθούν να με ελέγχουν ή να με κατεπιέζουν, ποιος θέλω να είμαι. Τώρα έχουμε συζητήσει αυτό. Ουσιαστικά δεν μπορεί κανένας να μας καταπιέζει αν εμείς δεν το επιτρέπουμε. Εμείς δεχόμαστε να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Όταν είμαι σίγουρος ότι λένε ψέματα, τι θέλω να κάνω. Ξέρω ότι μου λέει ψέματα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι διαφορετικό από την επόμενο, εδώ μου λέει ψέματα, στο δεύτερο, στο έξι, λέει ψέματα για μένα, με συκοφαντεί. Άλλο μου λέει ψέματα για το τι κάνει, ή για τους άλλους, για τον εαυτό του, και άλλο με συκοφαντεί. Τι θέλω να κάνω. Ποια είναι η ανώτερη πιθανή αντιμετώπιση του ψέματος ή της συκοφαντίας. Γυρίστε την σελίδα, 13. Ένα θύμα, όταν είναι αρνητικοί, διαμαρτυρούνται, παραπονιούνται, κριτικάρουν. Πολλοί από εσάς νιώθετε ότι είστε θύματα των θυμάτων. Ότι ελέγχεστε από τα θύματα, ότι υποφέρετε από αυτούς που παίζουν το ρόλο του θύμα. Ποιο είναι το κλειδί? Ότι δέχεστε την ιδέα ότι είστε απεύθυνοι εσύ για την πραγματικότητά του. Αν είστε ξεκάθαροι ότι το θύμα είναι αποκλειστικός δημιουργός της πραγματικότητάς του, πρώτο, και δεν ευθύνεται κανένας άλλος. Και δεύτερο, αν δέχεστε ότι μόνο αυτός μπορεί να δημιουργήσει την ευτυχία του και κανένας άλλος, τότε δεν σας ενοχλεί το θύμα. Μας ενοχλεί όταν πιστεύουμε είτε ότι εμείς ευθυνόμαστε είτε ότι εμείς μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Δεν μπορούμε. Ούτε ευθυνόμαστε, ούτε μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Τώρα, μπορεί κάποια στιγμή να μας κάνει ένα παράπονο κάποιος, επειδή όντως η συμπεριφορά μας δεν είναι σωστή. Δεν το αγνοήσουμε, θα το κοιτάξουμε. Μπορεί όντως να μην έχουμε συμπεριφερθεί σωστά και να το διορθώσουμε. Το απόμακρο. Πώς έχετε να αντιμετωπίζετε ένα απόμακρο άνθρωπο? Σκεφτείτε, για ποιο λόγο δημιουργείτε ένα απόμακρο άνθρωπο? Τι θελήσετε να μάθετε? Ποια είναι η επιθυμία εξέλιξής σας έχοντας ένα απόμακρο άνθρωπο? Να επικοινωνήσετε με έναν τρόπο, να τον κάνετε νιώθει αρκετή ασφάλεια, να μπορεί να μοιραστεί, να μην χρειάζεται να μοιραστεί μαζί σας αυτά που νιώθει και σκέφτεται, και νιώθετε την ίδια ενότητα, είτε τα μοιραστεί είτε όχι. Τι είναι το μάθημα? Γιατί επέλεξα αυτή την εμπειρία? Και τι κάνω εγώ που τον οθεί στην θέση του απόμακρο? Μήπως τον κριτικάρω?
Μήπως ό,τι και να λέει, λέω, δεν έχει δίκιο. Όταν δεν συμφωνούν μαζί μου, ποιος λέω να είμαι. Όταν λέω, είναι λίγο απίθανο. Όταν το σκεφτείτε να συμφωνήσει κάποιος μαζί μου, είναι δύσκολο πάντα να συμφωνήσει τα πάντα, γιατί έχει άλλα παιδικά βιώματα, άλλες προηγούμενες ζωές, άλλο τρόπο εξέλιξης σε αυτή τη ζωή. Είναι πολύ απίθανο να συμφωνεί κάποιος σε όλα μαζί μου. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της ζωής. Πώς να συμφωνείς. Έχει ένα άλλο τρόπο εξέλιξης, άλλες αξίες, άλλα ενδιαφέροντα, άλλη οπτική γωνία. Όταν με εμποδίζουν να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου, θυμίσω ότι μια ανάγκη μπορεί να είναι η ψυχολογική, όπως η ανάγκη της αποδοχής, του σεβασμού ή της αυτοεκτίμησης. Βέβαια δεν μπορεί κανένας να μας εμποδίσει την αυτοεκτίμηση. Αυτό το ορίζουμε εμείς. Μπορεί να μας δώσει ερεθίσματα και εμείς να χάσαμε την αυτοεκτίμηση. Okay. Τι κάνω όταν κάποιος με εμποδίζει να έχω αυτό που θέλω. Ho'oponopono, εγώ μήνυμα, ενεργετική ακρόαση, καθορισμός ορίων, μήνυση. Τι κάνω. Αγάπη. Απελευθερώνομαι από την ανάγκη που θέλω να κάνω πίσω. Μόνο εσείς μπορείτε να ξέρετε σε κάθε περίπτωση τι είναι το μάθημά σας. Γι' αυτό στην αρμονική ζωή απαγορεύεται ο συντονιστής να σας πει τι είναι το μάθημά σας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ίσως δικό μας μάθημα στην ίδια περίπτωση, αλλά δεν έχουμε καθόλου την σιγουριά ότι είναι και δικό σας την ίδια περίπτωση. Κάθε ψυχή έχει άλλα μαθήματα με τα ίδια ρεθίσματα. Μην μας ρωτάτε τι να κάνετε. Εμείς ξέρουμε ότι θα σας βοηθήσει να κάνετε ενεργικές τεχνικές, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να κάνετε διαλογισμό, να κάνετε αυτογνωσία, αυτό ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνετε με τα ρεθίσματα της ζωής σας και με τα θέματα της ζωής σας, οικογενειακά, οικονομικά, υγείας, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μόνο εσείς μπορείτε να ξέρετε αυτό. Όταν νομίζουν ότι είναι ανώτεροι, ποιος θέλετε να είστε εσείς, κατώτεροι. Ακόμα ανώτεροι. Δεν μη σας αποσχολεί καθόλου. Να ωφεληθείτε από τον ανώτερο. Τι θέλετε να κάνετε. Να τον ρίξετε. Ποιος θέλω να είμαι απέναντι από κάποιον που νομίζει ότι είναι ανώτερος. Όταν με βλάπτουν ή βλάπτουν κάποιο δικό μου άνθρωπο. Τώρα δεν είναι εύκολο αυτό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι η ανώτερη πιθανή ανταπόκριση που μπορείτε να σκέφτεστε. Αν θυμάμαι όμως τους νόμους του σύμπαντος, αν πιστεύω σε αυτούς τους νόμους του σύμπαντος, ότι κάθε τι που συμβαίνει είναι η επιλογή, η καρμική, η εξελεκτική, η καθρέφτισμα, τελικά δεν μπορεί κανένας να με βλάπτει χωρίς να έχω δημιουργήσει εγώ κάποιο λόγο να συμβεί ή χωρίς να παίξει κάποιο ρόλο στην εξέλιξή μου. Αυτό σημαίνει δεν προστατεύω τον εαυτό μου, όχι. Προστατεύω τον εαυτό μου. Καθορίζω όρια. Κάνω ό,τι χρειάζομαι να μην γίνεται κάτι άδικο ή ανήθικο. Αλλά δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι ο άλλος ευθύνεται. Είναι μόνο το μέσον με τον οποίο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Η αιτία, αν το πιστεύετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσετε μαζί μου, η αιτία είναι μέσα μου του τι κάνει ο άλλος. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο και είναι δυνατό κατά από την κοινωνία δεν θα συμφωνήσουν μαζί μας, εντάξει. Αλλά κάτι δική μου αντίληψη, η αιτία του κάνει οτιδήποτε άνθρωπος σε μένα, είμαι εγώ.
είτε έχω επιλέξει καρμικά αυτή την εμπειρία ή για την εξέλιξή μου ή μου καθρεφτίζει κάτι. Όταν νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, πώς πάτε με τους σκερόλες? Καλά. Όπως λέω συνέχτως, είναι η ευκαιρία να μάθετε πράγματα. Ρωτήστε. Και πολύ γρήγορα θα συνειδητοποιήσω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό έκανε ο Σοκράτης. Όλοι που νομίζουν ότι ξέρανε, τους είπε κάτι διαφορετικό, όχι. Τους ρώτησε ερωτήσεις. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο να λένε τόσο αντιφατικά πράγματα στις απαντήσεις τους που καταλάβαινε ότι δεν το ξέρουν. Και αυτό τον ξαφανίσανε. Έκανε όλους τους μεγάλους, τους αρχηγούς και τους σπουδαίους να καταλάβουν ότι δεν ξέραν και τίποτα. Και ήδη σου ομολογεί, δεν ξέρω τίποτα. Όταν μου δίνουν συμβολές που δεν ζήτησα, πώς έχετε πρόβλημα με αυτό? Okay. Προφανώς σκέφτεστε ότι το κίνητρο του άλλου είναι να σας ελέγξει, να σας μειώσει. Αν δεν είναι έτσι, αν το κίνητρο του είναι να σας βοηθήσει. Και γιατί να ενοχλούμε με μία συμβολή? Μόνο αν νιώθω την παραμικρή υποχρέωση να την ακολουθήσω. Αν δεν νιώθω την παραμικρή υποχρέωση να ακολουθήσω την συμβολή, δεν με ενοχλεί. Μία πληροφορία είναι. Ευχαριστώ πολύ, θα το σκεφτώ, θα δω τι θα κάνω. Μόνο επειδή νιώθω ότι πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει, ενοχλούμε. Σήμερα που νιώθω απόλυτη ελευθερία να ακούω και να μην ακούω, να σκεφτώ, να μην σκεφτώ, το μου λέει, δεν έχω πρόβλημα. Όταν δεν φροντίζουν τον εαυτό τους ή δεν σηκώνουν τα βάρη τους. Τώρα, όταν δεν φροντίζουν τον εαυτό τους, πιθανόν στενοχωριόμαστε επειδή εμείς χρειαζόμαστε να είναι καλά για να είμαστε εμείς καλά. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Γιατί νιώθουμε κάποια υπευθυνότητα, είμαστε ενεργειακά συνδεδεμένοι με τον άλλον και δυσκολευόμαστε να είμαστε καλά όταν ο άλλος δεν φροντίζει τον εαυτό του. Και το άλλο είναι πιο πρακτικό, πέφτουν σε εμάς περισσότερες συνέπειες. Δεν φροντίζει τον εαυτό του, αρρωσταίνει, πρέπει να τον λύσουμε προβλήματα, πρέπει να τον φροντίζουμε, πρέπει να κάνουμε εργασίες που θα μπορούσε να κάνει αυτός. Και υπάρχει το συναισθηματικό, παύλα, ενεργειακό κομμάτι και υπάρχει μετά το πρακτικό κομμάτι, ότι δεν φροντίζει τον εαυτό σου, αλλά αυτό δεν έχει συνέπειες μόνο σε σένα. Εγώ χρειάζομαι να κάνω πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις. 16. Δεν κρατούν το λόγο τους ή τα ραντεβού τους όταν δεν είναι υπεύθυνοι για το λόγο τους ή τις υποχρεώσεις τους. Άλλο μάθημα. Okay. Και ποιος θέλω να είμαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay. 17. Όταν συμπεριφέρονται με ένα εγωιστικό και εγωκεντρικό τρόπο, αδιαφορώντας οι δικές μου ανάγκες ή τις ανάγκες των άλλων. Τι θέλω να κάνω όταν ο άλλος είναι εγωκεντρικός? Βέβαια είμαστε όλοι εγωκεντρικοί. Εντάξει, όλοι είμαστε. Εφόσον είμαστε, έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε αυτά τα ξεχωριστά άτομα, ξεχωριστοί από τους άλλους. Αλλά υπάρχουν μερικοί που το παρακάνουν. Που είναι, πραγματικά δεν σκέφτονται κανέναν άλλον. Εντάξει. Όταν προσπαθούν να με χρησιμοποιούν ή να χρησιμοποιούν άλλους, το απάντησε ότι δεν μπορούν να μας χρησιμοποιούν. Το ρώτημα είναι αν εγώ έχω το στένος, την εσωτερική ασφάλεια, να μην επιτρέψω κανέναν να με χρησιμοποιεί. Γιατί μόνο με δική μου αίσθηση αδυναμίας και ανάγκης των άλλων μπορώ να αφήσω κάποιον να με χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι δική μου δημιουργία. Σε αυτή την περίπτωση ή μαθαίνω να λέω όχι με αγάπη ή μαθαίνω να λέω ναι με αγάπη και δεν νιώθω ότι με χρησιμοποιεί. Κάνω αυτό που ζητάει με αγάπη και έτσι δεν νιώθω ότι με χρησιμοποιεί κανένας, με αγάπη ανταποκρίνομαι.
ή λέω όχι με αγάπη, χωρίς φόβο και χωρίς ανοχή. Αν λέω όχι με φόβο ή ανοχή, δεν έχω κάνει τίποτα. Πρέπει να είναι χωρίς φόβο και χωρίς ανοχή. Όταν κάποιος έχει πραγματική ανάγκη να τον βοηθήσω με αρκετές ώρες από το χρόνο μας, πόσοι περνάτε από αυτό ή έχετε περάσει από αυτό, να φροντίζετε κάποιον. Είναι αυτό μια εμπειρία στην ζωή, πάντα μια πρόκληση, κατά πόσο μπορούμε να βρούμε την ισορροπία μας εκεί. Μερικοί υποφέρουν γιατί νιώθουν ανελεύθεροι, κάνοντας αυτό που κάνουν, νιώθουν αδικημένοι. Άλλοι το κάνουν με το πρέπει και δεν φροντίζουν καθόλου τον εαυτό τους και αρρωσταίνουν. Είδα προχθές μια εξήγηση ότι για να μπορείς να φροντίζεις τους άλλους, πρέπει πρώτον να φροντίζεις τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι καλά. Η ενέργειά σου να είναι καλή, να βρίσκεις χρόνο, να κάνεις μία μισή λαμπάδα, να κάνεις αναπνοές, να κάνεις διαλογισμό, να κάνεις μία τεχνική, να ανανεωθείς για να μπορείς να φροντίζεις κάποιον. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με ανθρώπους που δεν είναι καλά. Γιατροί, νοσοκόμα, ψυχολόγοι, ψυχίατροι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανανέωση της ενέργειας να φτάσει, αλλιώς αυτή η αρνητικότητα, είτε σωματική είτε ψυχολογική, αυτό το πόνο που βλέπουμε γύρω μας, μας φτύρει. Είναι απαραίτητο. Και αν έχουμε κάποιον που πρέπει να φροντίσουμε, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε για αυτή την σύνδεση με δική μας πηγή. Όταν κάποιος ζητάει κάτι που μπορεί να κάνει για τον εαυτό του ή μόνος του, δεν υπάρχει μία απάντηση αυτό. Κάθε στιγμή είναι μία άλλη απάντηση. Πρέπει να δείτε εσείς. Και όταν κάποιος ζητάει κάτι που θα μπορούμε, που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να δώσουμε ή να κάνουμε. Τι κάνουμε όταν κάποιος μας ζητάει κάτι και είτε δεν μπορούμε είτε δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάει. Okay. Άρα, πολλά ερεθίσματα εδώ. Τώρα, κοιτάξτε τις επόμενες σελίδες. Υπάρχει στην επόμενη σελίδα μερικές πιθανές απαντήσεις. Εμείς σας το δίνουμε όλο με το κουτάλι εδώ. Δεν θα κοιτάξετε αυτό. 15, 16, 17 είναι όλο πιθανές απαντήσεις μέχρι ένα σημείο. Πιθανές απαντήσεις, μπορεί να μην είναι δικές σας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα για να έχετε κάποια παραδείγματα. Αυτό δεν θα ήθελα να κοιτάξετε τώρα, θα ήθελα μετά από λίγο να απαντήσετε μόνοι σας. Και αφού έχετε απαντήσει όλα αυτά μόνοι σας, μετά να κοιτάξετε αν μήπως υπάρχει κάτι εκεί που δεν σκεφτήκατε. Το σημαντικό είναι εσείς μόνοι σας να το σκεφτείτε. Εγώ θέλω τώρα, πριν αρχίσουμε να γράφουμε και να δουλέψουμε, να σας πω μία λίστα στο ξέχωριστο χαρτί που το έχω ονομάσει 14α και 14β. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει αριθμό σε εσάς. Ο ιδανικός αυτός πιθανές απαντήσεις. Θέλω να σας πω κάποιες γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Πιθανά μαθήματα και ευκαιρίες όταν αντιμετωπίζουμε δυσάρεστες καταστάσεις όπως κριτική, επιθετικότητα, ψέματα, κοτσομπολιό, παράπονα, άρνηση και όταν δεν συμφωνούν ή ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Πρώτο, να θυμηθούμε ότι εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, δεν είναι οι άλλοι υπεύθυνοι για αυτό που νιώθουμε. Τώρα υπάρχουν δύο εκδοχές εδώ, όταν λέμε υπεύθυνοι την πραγματικότητα. Το πρώτο είναι ότι είμαι υπεύθυνος για αυτό που νιώθω. Αυτό νομίζω δεν μπορείτε να αρνηθείτε αυτό.
που να μην νιώθετε ελεύθεροι, επειδή είμαστε προγραμματισμένοι από παιδικά βιώματα και είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο να ερμηνεύσουμε και να νιώθουμε. Μπορεί να μην νιώθουμε αυτή την ελευθερία, αλλά δεν ευθύνεται ο άλλος για αυτό που νιώθω. Ευθύνονται οι προγραμματισμοί μου. Καταλαβαίνετε, δεν έχει ούτε μηδέν ευθύνη ο άλλος για το τι νιώθω. Εγώ δίνω την σημασία που δίνω σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό που έχει κάνει. Εγώ το ερμηνεύω με τον τρόπο που ερμηνεύω και εγώ δημιουργώ τα συναισθήματά μου. Το δεύτερο επίπεδο που είναι πιο δύσκολο είναι ότι είμαι υπεύθυνος για το τι συμβαίνει σε μένα. Όχι τι κάνει ο άλλος, το τι συμβαίνει σε μένα, είμαι υπεύθυνος και για την εξωτερική πραγματικότητα. Το πρώτο είναι υπεύθυνος για την εσωτερική πραγματικότητα, τι κάνω εγώ με τα ερεθίσματα, και το δεύτερο είναι είμαι υπεύθυνος και για το τι συμβαίνει σε μένα. Ο άλλος είναι μόνο ο φορέας του να συμβεί σε μένα κάτι που εγώ επιλέγω και δημιουργώ. Τώρα, ο λόγος που δυσκολευόμαστε να δεκτούμε αυτή την ευθύνη, γιατί έχουμε ταυτίσει, και αυτό είναι ιδιαίτερο στην κοινωνία μας εδώ, έχουμε ταυτίσει την ευθύνη με φταίξιμο. Ότι έχει γίνει κάτι λάθος, ότι κάποιος πρέπει να φταίει. Ακόμα σε πράγματα σαν πλημμύρες και φωτιές και σεισμοί, ποιος φταίει. Είναι το πρώτο ερώτημα. Ποιος θα χάσει την δουλειά του. Που άλλες χώρες δεν γίνεται αυτό. Ποιος θα παραιτηθεί. Κάποιος πρέπει να φταίει. Και αυτό υπάρχει τόσο ευθυνοφοβία. Εντάξει. Δεν υπάρχει φταίξιμο. Υπάρχει ένα θέατρο. Παίζουμε ρόλους που έχουμε συμφωνήσει σαν ψυχές να παίξουμε για να μάθουμε πράγματα. Δεν φταίω για τίποτα. Άλλο να είμαι απεύθυνος, άλλο να φταίω. Να απελευθερωθούμε από αυτή την ιδέα. Γιατί τι θέλουμε. Θέλουμε να φταίνε οι άλλοι. Τότε ησυχάζω. Φταίει ο άλλος. Εγώ είμαι ο καλός, ο άλλος είναι ο κακός. Δεύτερο, οι άλλοι δημιουργούν δική τους πραγματικότητα. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματά τους. Είμαστε υπεύθυνοι όμως για τις σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τις σκέψεις μας, τα λόγια μας και τις πράγματα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματά τους. Και θα υπάρχουν φορές που έχουμε θετικά συναισθήματα και ο άλλος θα το πάρει αλλιώς. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα συναισθήματα όταν τα συναισθήματά του δεν έχουν καμία σχέση με την πρόθεσή μας. Φταίμε για κάτι. Επειδή μας έχει ερμηνεύσει αυτό που λέμε ή αυτό που κάνουμε με δικό του υποκειμενικό τρόπο και παράγει αρνητικά συναισθήματα μέσα του. Εγώ λέω όχι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι κάνει ο άλλος. Είμαστε υπεύθυνοι όμως οι δικές μας σκέψεις, δικά μας λόγια και πράξεις και κίνητρα. Τρίτο, να δεκτούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι με την πραγματικότητά μας καθώς κάνουμε ό,τι μπορούμε ηθικά να την αλλάξουμε αν θέλουμε. Okay? Δεύτερο, για να απελευθερωθώ από μια δυσάρεστη πραγματικότητα, το πρώτο μάθημα είναι να μην είναι πια δυσάρεστη για μένα. Να βρω τον τρόπο να το βλέπω αλλιώς και να μπορώ να είμαι καλά, γιατί αλλιώς τα αρνητικά μου συναισθήματα για αυτό που συμβαίνει έλκει αυτό που συμβαίνει. Όταν νιώθω αρνητικά για κάτι, το δημιουργώ. Καλύτερα νιώθω θετικά προς αυτό που θέλω παρά αρνητικά προς αυτό που δεν θέλω. Ότι το πρώτο μάθημα είναι να δεχτώ την ευθύνη για την πραγματικότητά μου, να αφήσω την ευθύνη στον άλλον για δική του πραγματικότητα και να ρωτήσω πώς μπορώ να είμαι καλά μέσα μου. Ίσως η λέξη ευτυχισμένος είναι παρατεγμένο. Ήρεμος, εντάξει, δεν υποφέρω, κάπως έτσι. Μπορώ να είμαι καλά με τα πράγματα όπως είναι. Ίσως δεν πηδάω με χαρά. Τέσσερα,
να θυμόμαστε ότι σαν θεϊκή συνειδητότητα αξίζουμε πάντα σεβασμό και αγάπη, ανεξάρτητα από τις σκέψεις, τα λόγια και την συμπεριφορά των άλλων ή ακόμα του εαυτού μας. Εδώ είναι ένα μεγάλο κόλλημα, αυτή η αμφιβολία για την αξία μας. Είναι το σημείο που μας κάνει σε πολλά από τα προηγούμενα να είμαστε επιθετικοί. Που κάνει τα προηγούμενα που διαβάζουμε τα ερεθίσματα να μας ενοχλούν. Αν είχαμε αρκετό αίσθηση αξίας μας και σεβασμό προς τον εαυτό μας, αυτή η λίστα των ερεθισμάτων θα έχει πολύ λιγότερη σημασία για μας. Θα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο άλλος έχει πρόβλημα, υποφέρει, είναι ερέθισμα, είναι ευκαιρία εξέλιξης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συλλάβουμε ότι εμείς σαν θεία όντα, σε ένα προσωρινό κόσμο, πάντα αξίζουμε αγάπη και σεβασμό, που σημαίνει να συμπεριφερόμαστε και προς τον εαυτό μας. Όχι μόνο να ζητάμε τους άλλους, να το ζητούμε, αλλά εμείς να συμπεριφερόμαστε με αγάπη και σεβασμό προς τον εαυτό μας. 5. Να θυμόμαστε ότι σαν αιώνια όντα είμαστε πάντα ασφαλείς. Ό,τι είναι αιώνιο είναι ασφαλείς. Δεν είναι. Δεν μπορεί να πεθάνει. Ό,τι είναι αιώνιο είναι άειλο. Δεν μπορεί κάτι υλικό να είναι αιώνιο. Μόνο το άειλο. Το άειλο μπορεί να βλάπτεται. Μπορεί να το κάψετε. Να το κόψετε, να το πυροβολήσετε, να αρρωστήσει, τίποτα μπορεί να πάθει. Δεν έχει καμία σχέση με το υλικό κόσμο. Ότι είμαι ένα άειλο όν, αιώνιο, αλλά είμαι πάντα ασφαλής. Να καλλιεργούμε κατανόηση για τους άλλους και τον εαυτό μας, καθώς είμαστε όλοι σε μία διαδικασία εξέλιξης. Νομίζω ότι η λέξη κατανόηση είναι μια καινούρια λέξη πια στον πνευματικό κόσμο. Δεν έπρεπε να ήταν, αλλά είσαι. Γιατί μέχρι τώρα η πνευματική ζωή ήταν γεμάτο με πρέπει και θυμό προς αυτό που δεν είναι σωστό. Και καταδικάζομαι το μη σωστό. Και πρέπει να πεθάνει, πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να εξαφανιστεί. Δυστυχώς αυτό ήταν εμποντισμένο και στην πνευματική αντίληψη των πραγμάτων. Τώρα υπάρχει ένα νέο κύμα από νέους δασκάλους. Εντάξει. Και από το Τσόπρα, το Τόλε, το Ντάιερ, όλοι οι δάσκαλοι της νέας εποχής που επιστιάζονται πολύ περισσότερο στο θέμα της κατανόησης. Ο Χριστός το δίδεξε, αλλά δεν το ακούσανε. Μη κρίνετε, μη κριθείτε. Θα κριθείτε με την ίδια μέτρα που κρίνετε. Όποιος δεν έχει αμαρτήσει, ας ρίξει την πρώτη πέτρα. Πόσες φορές να συγχωρώ, 7/70. Δηλαδή ήταν η βασική διδασκαλία του Χριστού. Όμως δεν πέρασε μέσα στην θρησκεία. Okay. Απεριόριστη κατανόηση. Έχεις κάνει ένα λάθος, δεν σε κατηγορώ, λέει ο Χριστός. Ούτε εγώ σε κατηγορώ στην γυναίκα που έκανε μοιχεία. Δεν σε κατηγορώ. Απλώς μην το ξανακάνεις. Okay. Κατανόηση. Και όσο πιο πολύ κατανόηση έχουμε για μας, τόσο έχουμε και για τους άλλους ανθρώπους. Και αντίστροφα. Εδώ, κάτω από την επικεφαλίδα αυτή, ότι οι άλλοι έχουν προβλήματα από τα παιδικά τους χρόνια, μπορεί να είναι δυστυχισμένοι, φοβισμένοι, πληγωμένοι, ελέγχονται από προσκολήσεις και ανάγκες, και το σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ του άλλου και της συμπεριφοράς του. Ο άλλος είναι πνεύμα. Είναι θεία συνειδητότητα σε ένα προσωρινό σώμα. Η συμπεριφορά του είναι το αποτέλεσμα της άγνοιας του νου του. Ο νους είναι το εργαλείο της έκφρασής του στην ηλική διάσταση και είναι υπό εξέλιξη και έχει άγνοια ο νους. Και άλλο το «ον» και άλλο ο νους και άλλο η συμπεριφορά που είναι αποτέλεσμα του νου του ανθρώπου. Δηλαδή να δω πίσω από την επιθετικότητα, πίσω από την κριτική, πίσω από το ψέμα, το φοβισμένο «ον».
και πίσω από το φοβισμένο «ον» το θείο «ον». Δηλαδή να μπορώ να βλέπω πέρα από την συμπεριφορά του τι γίνεται. Έχουμε κάνει καρμικές και εξελεκτικές επιλογές να εξελικτούμε μέσα από την εμπειρία αυτή. Διότι όλα αυτά τα ερεθίσματα που διαβάσαμε νωρίτερα, κατά τη δική μου αντίληψη και δεν χρειάζεται να συμφωνήσει μαζί μου, είναι επιλογές για την εξέλιξή μας. Ότι έχουμε επιλέξει να έχουμε ερεθίσματα, εντάξει, για να εξελικτούμε, να έχουμε την ευκαιρία εξέλιξης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξελικτούμε. 8. Να αξιοποιήσουμε εμψυχωτικές ερωτήσεις, ρωτώντας γιατί νιώθουμε ηρεμία, αξία, ασφάλεια, αγάπη ή ευτυχία, ακόμα και όταν ή παρόλο που τα προηγούμενα ερεθίσματα. Γιατί είμαι ήρεμος ακόμα όταν με κριτικάρω. Γιατί είμαι ήρεμος ακόμα όταν είναι επιθετική. Γιατί βιώνω κατανόηση και αγάπη ακόμα όταν λένε ψάματα. Η εμψυχωτική ερώτηση είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Πάρα πολύ δυνατό και νομίζω ότι το αξιοποιούμε αρκετά. Δείτε τι νιώθετε με το ερεθίσμα, αυτά τα ερεθίσματα, 21 ερεθίσματα. Δείτε τι νιώθετε. Ρωτήστε το αντίθετο από αυτό που νιώθετε μέχρι τώρα, τι είναι. Τι θέλετε να νιώθετε. Ηρεμία, κατανόηση, ευτυχία, αγάπη, τι θέλετε να νιώσετε και ρωτήστε το αυτό σας γιατί νιώθω αυτό το θετικό συνέστημα ακόμα και όταν κριτικάρει, απορρίπτει, λέει ψέματα, επιτίθεται, παίζει το θύμα και κάντε μια ολόκληρη λίστα από όλους τους πρακτικούς και πνευματικούς λόγους να είστε καλά. Εντάξει. Και ένα από αυτά είναι ότι με συμφέρει. Πολύ απλά. Με συμφέρει να είμαι ήρεμος. Είμαι πιο αντικειμενικός, αλλά και μου αρέσει τον εαυτό μου περισσότερο. Εντάξει. Είμαι ασφαλής, αξίζω. 9. Να μην τα πάρουμε προσωπικά. Ο άλλος έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Πόσοι νομίζετε ότι παίρνετε τα πράγματα προσωπικά περισσότερα από όσο χρειάζεται ή όσο είναι και αληθινό. Όσο είναι αληθινό. Και εγώ. Okay. Παίρνουμε πράγματα προσωπικά χωρίς να είναι καθόλου προσωπικά. Okay. Ο άλλος έχει δικά του θέματα. Okay. Δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Υπάρχουν άτυποι που έρχονται και μου λένε, οι άλλοι κάνουν αυτό και κάνουν το λες. Ξέρω ότι οι άλλοι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο να ασχολούνται με ζήσω όλες αυτές τις ώρες. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι παρά πώς θα ενοχλήσουν εσένα. Είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Okay. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ότι οι άλλοι θέλουν να μου κάνουν κακό, δεν το πιστεύω. Θέλει να ικανοποιεί την ανάγκη του, άλλον ικανοποιώ την ανάγκη μου και άλλον δεν σου κάνω κακό. Καταλαβαίνετε. Και συνήθως αυτό είναι. Έχω μία ανάγκη να ικανοποιώ, απλώς είναι πιο σημαντικό για μένα η ανάγκη μου παρά αν εσύ ενοχλείσαι. Δεν το κάνω σε ενοχλώ, αλλά δεν μπορώ να βάλω εσένα πάνω από την ανάγκη μου. Δεν το κάνω να σε στενοχωρήσω. Αλλά η ανάγκη μου είναι μεγάλη. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Εγώ κάνω αυτό όχι να σε στενοχωρήσω, αλλά επειδή έχω ανάγκη να το κάνω. Ότι εσύ στενοχωριέσαι είναι δική σου δημιουργία. Ένα κλασικό παράδειγμα θα είναι όταν ένας άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη για καθαριότητα και τάξη. Και όλος δεν ασχολείται καθόλου, μάλλον κάνει το αντίθετο. Το κάνει για να στενοχωρήσει τον άλλον. Ή βαριέται να ασχοληθεί με την τάξη και καθαριότητα. Και ο άλλος υποθέτει την καθαριότητα και τάξη και μαλώνει συνέχεια τον άλλον. Το κάνει να τον πονέσει ή τον κάνει επειδή έχει ανάγκη την τάξη και την καθαριότητα. Καταλαβαίνετε, είναι μια σύγκρουση αναγκών. Δεν κάνω αυτό που κάνω
για να βλάπτω τον άλλον. Το κάνω επειδή έχω ανάγκη αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε αυτό. 10. Ίσως έχουμε κάτι να διορθώσουμε στην σκέψη, στην έκφραση, στην συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής μας. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, δεν είναι. Δεν έχει τίποτα να διορθώσει εδώ. Μόνο ο Στέφανος. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε, δεν είμαστε καθόλου φωτισμένοι. Τότε ας ακούσουμε τα ερεθίσματα. Μπορεί και ο άλλος να έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι τυχαίο αυτό που μας λέει. Ας ακούσουμε τι λέει. Και έχει πρόβλημα, του λέει όχι με σωστό τρόπο, του λέει με κριτική, του λέει με επιθετικότητα, αλλά ας αφήνω τον τρόπο και ας ακούω το περιεχόμενο. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως υπάρχει κάτι εδώ, μήπως το σύμπαν μου μιλάει μέσα από αυτόν, όχι με το σωστό τρόπο, αλλά κάτι μου λέει. Δεν χάναμε τίποτα. Εντάξει. 11. Να ψάξουμε το πιθανό καθρέφτισμα και τον μηχανισμό με τον οποίο επηρεαζόμαστε με συμπαθητικές δονήσεις, καθρέφτισμα, φόβος ή άλλες συναισθήματα, πεπαιθήσεις, προσκολήσεις, ενοχή, πρόβλημα, προβολή, συγγνώμη, και προκατελήψεις από το παρελθόν. Δηλαδή, να ρωτάω τον αυτό μου, τι μου καθρεφτίζει αυτός ο άνθρωπος. Τι υπάρχει μέσα μου. Και εδώ το ερώτημα είναι δύο. Τι καθρεφτίζει που υπάρχει μέσα μου, ένα φόβο, μια ενοχή, μια προσκόλληση, μια εσωτερική σύγκρουση. Και δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί επηρεάζομαι. Τι είναι αυτό που υπάρχει μέσα μου που με κάνει να επηρεάζομαι από αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο μορφή καθρεφτίσματος. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να μην επηρεάζομαι. Θα μπορούσε να λέω, οκ, okay, μου δίνει ένα μήνυμα, θα το σκεφτώ. Δεν χρειάζεται ούτε να στενοχωρηθώ, ούτε να θυμώσω μαζί του. 12. Να επικοινωνήσουμε με εγώ μήνυμα και να καθορίσουμε όρια με αγάπη και σταθερότητα. Αγάπη με πνευματική διάκριση. Okay. Και αυτό είναι καινούριο στο πνευματικό δρόμο. Δεν ακούσαμε για το καθορισμό όριων πριν από 30 χρόνια, 20 χρόνια. Είναι καινούριο αυτό. Το δικαίωμα για το καλό του άλλου να καθορίζει όρια. 14. Να συνειδητοποιήσουμε, ενεργητική ακρόαση, να βοηθήσουμε τον άλλον και τον εαυτό μας να καταλάβει και να καταλάβουμε τι νιώθει και τι χρειάζεται. Όταν ο άλλος είναι επιθετικός ή επικριτικός ή λέει ψέματα, ποιος έχει το πρόβλημα? Ο ίδιος. Ο ίδιος. Εμείς όμως ασχολιόμαστε με δικό του πρόβλημα ή με δικό μας πρόβλημα. Που στενοχωριόμαστε, που επιτίθεται η κριτικάρη ή λέει ψέματα. Δεν ασχολιόμαστε με τον άλλον. Αυτός έχει ένα πρόβλημα και εμείς ασχολιόμαστε με τι νιώθουμε εμείς. Και δεν δίνουμε καθόλου σημασία στο γεγονός ότι ο άλλος δεν νιώθει καλά και λέει ψέματα ή κριτικάρη ή επιτίθεται. Σε αυτή την περίπτωση κάνω ενεργητική ακρόαση. Ρωτάω τι νιώθει. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με δικά μου συναισθήματα, να ασχοληθώ με δικά του συναισθήματα. 14. Να συνειδητοποιήσουμε πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό πολλά προβλήματα που έχουμε είναι καθρέφτισμα δικών μας εσωτερικών συγκρούσεων. Ο άλλος μας καθρεφτίζει ένα κομμάτι του αυτού μας με τον οποίο συγκρινόμαστε εμείς. Και νιώθουμε αρνητικά προς τον άλλον, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος, είναι το άλλο κομμάτι του αυτού μας με τον οποίο έχουμε σύγκρουση. 15. Να δούμε τον άλλον σαν δάσκαλο, σαν τέλεια ευκαιρία για εξέλιξη. Όχι σαν δάσκαλο σαν μίμηση, να κάνω το ίδιο, σαν δάσκαλο που με δίνει ευκαιρία να μάθω κάτι. 16.
να θεραπεύσουμε παιδικά βιώματα που μας κάνουν ευάλωτος. Όταν βλέπουμε ότι είμαστε ευαίσθητοι προς κάποιο ρέθισμα, να ψάξουμε για τα παιδικά βιώματα που μας έχουν κάνει ευάλωτοι. Είναι σαν να έχει κοπεί το δέρμα και υπάρχει μία ουλή και αν αγγίζω το δέρμα, το κανονικό δεν πονάει, αν αγγίζω το δέρμα με ουλή, πονάει. Γιατί αυτές είναι οι ουλές του ενεργειακού πεδίου, που αν δεν θεραπεύονται με την εργασία, με το εσωτερικό παιδί, όταν συμβαίνει το ρέθισμα, μας πονάει. Δεν χρειάζεται να μας πονάει. Αν έχουμε θεραπεύσει αυτά, δεν θα νιώθουμε ενόχληση. 17. Να κάνουμε Ho'oponopono για τον άλλον και να αρωματιστούμε τον άλλον μέσα σε φως. Όποιος μας είναι επιθετικός, επικριτικός, λέει ψέματα, δεν αποκρίνεται στις ανάγκες μας, μας βλάπτει Ho'oponopono και φως. Να βοηθήσουμε τον άλλον να νιώθει ασφάλεια μαζί μας. Αν μπορούμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς να νιώθει ασφάλεια. Μπορεί να έχει αρκετά τραύματα που να μην πιάνει, αλλά σιγά σιγά θα πιάσει. Αν εμείς είμαστε πραγματικά ακίνδυνοι και αθώοι και χωρίς καθόλου αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό σαν τακτική. Αυτό δεν είναι μία τακτική. Αυτό είναι η εξάγνησή μας. Όσο είμαστε αρκετά αθώοι και χωρίς κανένα αρνητικό στοιχείο, όσο ο άλλος να νιώθει την ίδια ασφάλεια που θα ένιωσε με ένα παιδί 2 μηνών, με ένα κουταβάκι, καταλαβαίνετε, γιατί δεν νιώθει κίνδυνο. Και αν μπορώ να απομακρύνω από τον αυτό μου ό,τι μπορεί να ενεργοποιήσει το αίσθημα του κινδύνου μέσα στον άλλον, αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και αυτός μου καθρεφτίζει αυτό. Καθρεφτίζει το γεγονός ότι δεν έχω γίνει αρκετά αθώος και αγνός και έτσι δεν νιώθει αρκετή ασφάλεια. Να συγχωρέσουμε τον άλλον και τον εαυτό μας. Ό,τι δεν συγχωρώ θα βρω μπροστά μου, δεν είναι. Η στιγμή που υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα μέσα μου για κάποιον ή για κάτι, αυτό με τον νόμο της έλξης θα τρεβάει αυτό ξανά και ξανά. Να αγαπήσουμε χωρίς όρους τον άλλον και τον εαυτό μας. Είναι το τελευταίο βήμα. Να ερωτηθούμε ποιο είναι το μάθημά μας. Δεν χρειάζεται, μην τη ρωτάνε οι άνθρωποι, πώς θα καταλάβω αν είναι κάρμα, επιλογή ψυχής ή καθρέφτισμα. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία ποιο είναι το μάθημα. Τίποτα άλλο. Να ψάξουμε πιθανή υποσυνείδητη αντιστροφή. Να ψάξουμε το κομμάτι του αυτού μας που του αρέσει να συμβεί αυτό. Έχει συνηθίσει να συμβεί. Το πονόσωμα. Και θα νιώθει άδειος αν δεν έχει κάποιον να τον κριτικάρει, να τον παιδέψει, να τον στενοχωρήσει. Θα λείπει κάτι από την ζωή μας. Να δούμε αν υπάρχει ένα μέρος του υποσυνείδητο που κάπου έχει εθιστεί του να συμβεί αυτό και το θεραπεύσουμε. Να συνειδητοποιήσουμε αν έχουμε μία συμπεριφορά που δεν βοηθάει. Να κοιτάξω δικές μου συμπεριφορές που μπορεί να έλκουν από τον άλλον την συμπεριφορά που μας στενοχωρεί. Σας λέω τώρα γενικά πράγματα και θα δείτε ποια από αυτά θέλετε να εφαρμόσετε σε λίγο σε διάφορα ρεθίσματα. Να αφήσουμε την προσκόλληση ή την ανάγκη που δημιουργεί το πρόβλημα. Κάθε φορά που έχουμε σε σύγκρουση με κάποιον είναι επειδή κάποια προσκόλληση με κάνει να υποφέρω. Τώρα, αν αυτή η προσκόλληση είναι για την αξία, για την ασφάλεια, ίσως για την ελευθερία, για την απόλυση, μας εξυπηρετεί να απελευθερωθούμε από την προσκόλληση.
Αν η προσκόλληση είναι προς την ηθική ή προς την δικαιοσύνη ή προς την ισότητα, δεν το αφήνουμε, αλλά αφήνουμε τα αρνητικά συναισθήματα προς τον άλλον. Και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα μέτρα μας, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε κάνει εμείς και τι έχουν κάνει οι άλλοι που μπορεί να δικαιολογήσει μία αδικία που τελικά είναι δικαιοσύνη καρμική. Εντάξει. Η καρμική δικαιοσύνη δεν συμπίπτει με την δικαιοσύνη του ανθρώπου, γιατί δεν βλέπουμε τις αιτίες γιατί μου κλέβει την περιουσία. Γιατί μου συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό. Αντικειμενικά νιώθουμε αδικημένοι. Τώρα, δεν σημαίνει ότι δεν λέμε «Α, είναι καρμικό, δεν κάνω τίποτα». Όχι, δεν λέμε αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το δίκαιο. Αλλά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα τι πρέπει να είναι, λογαριάζοντας τις καρμικές μας επιλογές και τις εξελικτικές μας επιλογές. Καταλαβαίνετε ότι δεν σταματάμε να διαπραγματευτούμε με ηθικό τρόπο για το δίκαιο, αλλά πάντα έχουμε εμπιστοσύνη ότι το αποτέλεσμα είναι το δίκαιο. Ακόμα όταν με τα ανθρώπινα μάτια δεν φαίνεται δίκαιο. Είναι κατανοητό αυτό. Πρέπει να το ξαναπώ. Βλέπουμε κάτι άδικο επειδή δεν βλέπουμε αιτία και αποτέλεσμα. Για μένα το δίκαιο είναι ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω βλάψει κανέναν, δεν έχω κλέψει από κανέναν και τα αδέλφια μου ή τα ξαδέλφια μου έχουν κλέψει την περιουσία. Ή ο κλέφτης έχει μπει στο σπίτι μου. Ή δεν μου έχουν συμπεριφερθεί σωστά στην δουλειά μου. Ή ο συντροφός μου με απατάει. Okay? Εγώ δεν κάνω τίποτα από αυτά, είμαι καλός άνθρωπος, δεν βλέπω καμία αιτία να συμβαίνουν αυτά σε μένα. Και τι νιώθω? Αδικία. Αυτό που δεν βλέπω είναι τι έχω κάνει στην προηγούμενη ζωή, τι έχω επιλέξει να βιώσω σε αυτή την ζωή σαν ευκαιρία να υπερβώ, να εξελίζομαι, να συγχωρώ, να αγαπώ ή να παλεύω με αγάπη για το δίκαιο. Καταλαβαίνετε, και δεν βλέπω επίσης υποσυνείδητες πεπαιθήσεις που μου έλκουν πραγματικότητες που συνειδητά εγώ δεν τα θέλω, αλλά υποσυνείδητα τα τραβάω. Okay. Τότε συνήθως εμείς νιώθουμε άδικοι επειδή δεν βλέπουμε τις αιτίες. Λέω, η αιτία του τι συμβαίνει δεν είμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, η αιτία του τι συμβαίνει είναι ο άλλος ή το κράτος ή ό,τι μπορεί να είναι. Okay. Δεν καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι η αιτία σαν ψυχή στην εξέλιξη. Okay. Και το βλέπω άδικο. Αυτό δεν μας κάνει να σταματήσουμε να διαπραγματευτούμε για το δίκαιο. Μας επιτρέπει να νιώθουμε ηρεμία ότι αν εγώ κάνω ό,τι μπορώ, το αποτέλεσμα θα είναι το σωστό. Λογοριάζοντας τι κάνω τώρα, τις καρμικές μου επιλογές, τις εξελικτικές μου επιλογές και το καθρεαυτισμό και το μάθημα που έχω να μάθω. Ότι κάθε αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου για δικαιοσύνη θα είναι σωστό. Δεν μπορεί να μην είναι σωστό. Γιατί το σύμπαν λειτουργεί με νόμους. Γιατί για νιώθω αδικημένος πρέπει να πιστεύω σε ένα σύμπαν που δεν λειτουργεί με νόμους. Πρέπει να πιστεύω στο χάος, ότι μπορεί κάποιος άλλος να κάνει κάτι σε μένα που εγώ δεν έχω δημιουργήσει τους λόγους να συμβεί, που οι λόγοι δεν είναι μέσα μου. Εντάξει. Τότε είναι μια ευαίσθητη ισορροπία και υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτό που λέγεται Bhagavad Gita. Ένα ολόκληρο βιβλίο που αναγκάζεται ο άνθρωπος να παλεύει την αδικία. Όχι τον άνθρωπο που έχει κάνει την αδικία, την πράξη της αδικίας, χωρίς αρνητικά συναισθήματα και χωρίς καμία προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Χωρίς αρνητικά συναισθήματα για τον άλλον, παλεύω την πράξη του και χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα, γιατί εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το δίκαιο αποτέλεσμα.
δεν ξέρουμε τι είναι το δίκαιο αποτέλεσμα λογαριάζοντας το κάρμα και επιλογή ψυχής. Το μπορεί να μην σας αρέσει αυτό, αλλά σας λέω ότι είναι το κλειδί και είναι αυτό που διάβασε ο Γκάντι κάθε μέρα. Και γι' αυτό έμενε και έδιωξε τους Άγγλους, δημιούργησε ένα κράτος με αυτή την ψυχολογία. Πάλευε χωρίς αρνητικά συναισθήματα και χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Εντάξει. Ότι δεν θα το αφήνω την αδικία, ότι νιώθω αρνητικά συναισθήματα προς τον άλλο, γιατί δεν είναι γιατί ο άλλος. Εντάξει. Τώρα, πού είμαστε? Στον Γκάντι. Στον Γκάντι. Να συνειδητοποιήσουμε αν έχουμε μία συμπεριφορά που δεν βοηθάει. Να αφήσουμε την προσκόλληση και είμαστε. Να καταλάβουμε ότι ήμασταν, είμαστε και πάντα θα είμαστε ελεύθεροι. Να φύγει αυτός ο φόβος καταπίεσης. Δεν υπάρχει καταπίεση. Υπάρχει μόνο παζάρι. Παζαρεύω την ελευθερία μου για να έχω την αγάπη σου, την αποδοχή σου. Για να μην έχω φασαρίες. Να έχω το μισθό μου. Δεν υπάρχει καταπίεση. Πάντα έχω την ικανότητα να πω όχι. Εγώ επιλέγω κάθε στιγμή τι κάνω. Επιλέξτε να κάνετε αυτό που κάνετε με αγάπη. Επιλέξτε να κάνετε αυτό που θέλει ο άλλος, καλά κάνετε. Κάντε το με αγάπη. Επιλέξτε να μην το κάνετε, κάντε και αυτό. Να μην το κάνετε με αγάπη, χωρίς φόβο και ενοχή. Αλλά είμαστε πάντα ελεύθεροι. Δεν υπάρχει καταπίεση. Αυτό που μας καταπιέζει είναι οι προσκολλήσεις μας, οι ανάγκες μας και οι φόβοι μας. Αυτοί είναι οι καταπιεστές μας. Να μάθουμε να πούμε όχι με αγάπη. Να μάθουμε να πούμε ναι με αγάπη. Και όχι από πρέπει και αγκαρία ή φόβο. Να υπερβούμε προσκολλήσεις και φόβους. Να εφαρμόσουμε συνέπειες όταν χρειάζεται για το καλό άλλων. Πώς έχετε δυσκολία σε αυτό? Να εφαρμόσετε συνέπειες. Και σκεφτείτε, έχετε το μάθημα κάπου να εφαρμόσετε κάποια συνέπεια? Εσείς θα αποφασίσετε. Για το καλό του άλλου και για το δικό καλό του αυτού σας. Είναι και μάθημα αυτό. Να αποταυτιστούμε από ρόλους μας που δημιουργούν προβλήματα. Πολλά προβλήματα δημιουργούνται από το ρόλο του γονιού, του παιδιού, του συντρόφου, του επαγγελματία, του σωστού, του σωτήρα. Εντάξει, ρόλοι που παίζουμε και προσπαθούμε να βρούμε την αξία, την ασφάλεια μας. Να δώσουμε τους άλλους με αγάπη. Να δώσουμε. Είναι μάθημα και αυτό. Να αποχωριστούμε από πράγματα. Εντάξει. Να εκφράσουμε αγάπη και άλλα θετικά συναισθήματα όταν το νιώθουμε. Πώς έχετε αυτό το μάθημα, να εκφράσετε περισσότερη αγάπη και θετικά συναισθήματα? Είναι πολύ ωραία πράγματα, να εκφράσετε. Όταν νιώθετε ευχάριστα, μην το κρατάτε. Πείτε το στον άλλον. Σ' αγαπάω, μου αρέσεις, εκτιμώ αυτό σε σένα, θαυμάζω αυτό, έχεις δίκιο, είσαι καλός άνθρωπος. Κάνεις αυτό πολύ ωραία. Μας κοστίζει τίποτα? Πούμε καμία καλή κουβέντα σε ανθρώπους και ρωτάμε τώρα γιατί είναι αρνητική. Να ζητάμε εσωτερική καθοδήγηση. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να αφήσουμε τους άλλους να ακολουθήσουν δική τους εσωτερική φωνή. Και αυτό σημαίνει και τα παιδιά μας. Να μάθουμε να ακούμε τους άλλους όταν μιλάνε. Πολλοί άνθρωποι δεν ακούν. Να αποφύγουμε το ρόλο παιδιού γονιού και να έχουμε σχέσεις ενήλικα προς ενήλικα ή ψυχή προς ψυχή. Να δεκτούμε, να δούμε και να δεκτούμε δικά μας ελαττώματα. Σημαντικό αυτό. Να διατηρήσουμε υψηλή και αρμονική ενέργεια. Ασκήσεις, σωστή διατροφή, αναπνοές.
να εφαρμόζουμε ενεργική ψυχολογία, να ελευθερωθούμε από δυσάρεστα συναισθήματα και ενεργειακά μπλοκαρίσματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα κάθε μέρα, το πρωί, ασκήσεις, αναπνοές, διαλογισμό και αν έχετε κάποια θέματα, κάποια μορφή ενεργικής ψυχολογίας, EFT, BSFF, TAT, για θέματα που σας αποσχολούν. Να κάνουμε περισυλλογή, στοχασμό, προσευχή και διαλογισμό. Εμείς κάναμε διαλογισμό, κάναμε προσευχή. Δύο κουβέντες που δεν χρησιμοποιούμε συχνά, περισυλλογή και στοχασμό. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνουμε έννοιες και δεν κάνουμε περισυλλογή τι σημαίνει αυτή η έννοια σε σχέση μου με την γυναίκα μου, με το παιδί μου, με την εργασία μου, με τον γείτον. Έχουμε μια πνευματική ζωή εδώ και μια υλική ζωή εδώ και δεν συναντάνε. Η περισυλλογή, ο στοχασμός να σκέφτομαι τι σημαίνει, τι είναι αγάπη, τι είναι αλήθεια, τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση και αυτή την περίπτωση. Τι σημαίνει να κάνω στους άλλους μόνο αυτό που θα ήθελε οι άλλοι να κάνουν σε μένα. Δυστυχώς είναι μια απίστευτη ικανότητα αντιφατικότητα στο μυαλό μας. Απίστευτη. Να έχουμε όλα αυτές οι αρχές και να μην αγγίξουν την συμπεριφορά μας. Ότι πάρτε κάθε εβδομάδα μία αρετή ή μήνα, ξέρω εγώ. Και σκεφτείτε τι σημαίνει εδώ και εδώ και εδώ και εδώ αυτό. Εντάξει. Να επικεντρωθούμε στις πνευματικές αλήθειες και να τις εφαρμόσουμε στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις μας. Και η δική μας αλλαγή είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς τους άλλους. Τώρα σας κούρεσα. Όμως σημαντικές έννοιες και προτείνω να ξανακούσετε αυτό το μάθημα κάτι καιρούς, μία φορά το χρόνο, να το ξανακούσετε. Γιατί περιέχει όλα, περιέχει πραγματικά όλα αυτά που χρειάζομαι να θυμηθώ και να κάνω σαν αντιμετώπιση των ερεθισμάτων στην ζωή μας. Και τώρα ας γυρίσουμε στην πρώτη σελίδα που κοιτάξαμε, την 12, και θέλω να σας αφήσω χρόνο τώρα να αρχίσετε να απαντήσετε, χωρίς να κοιτάξετε αλλού, από το νου σας, από την καρδιά σας, να απαντήσετε πώς θέλετε από εδώ και πέρα να αντιμετωπίζετε εσωτερικά και εξωτερικά αυτές τις συμπεριφορές. Αν δεν έχετε χρόνο εδώ, χώρο εδώ να γράψετε, γράψτε και σε ένα τετράδιο επίσης. Οκ, ας μην κάνουμε ερωτήσεις τώρα, ας γράψετε πρώτο και μετά να δούμε. Εντάξει. Αν θέλετε στυλό. Ελπίζω στο σπίτι σας να ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας και πιστεύω ότι αν ξανακοιτάξετε τις ίδιες απαντήσεις σας μετά από κάποιες εβδομάδες, μήνες, θα σκεφτείτε και άλλες απαντήσεις που ίσως δεν έχετε σκεφτεί μέχρι τώρα. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις που έχουμε ήδη βάλει μέχρι ένα σημείο, να δείτε αν υπάρχουν απαντήσεις εκεί, στις 15, 16 και 17 που σας ταιριάζουν. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά που για εσάς στην ζωή σας είναι ένα σημαντικό μάθημα, περιοδικά κάτι που σας ενοχλεί ιδιαίτερα,
δημιουργήστε με ξεχωριστή σελίδα για αυτό στο τετράδιό σας και βάλτε την εμψυχωτική ερώτηση γιατί είμαι καλά ή γιατί μπορώ να είμαι καλά, γιατί είναι σωστό και ασφαλές να είμαι καλά ακόμα και όταν. Και εκεί προσθέστε κάθε μέρα, διαβάστε κάθε μέρα τις απαντήσεις σας και προσθέστε κάθε μέρα νέες απαντήσεις. Και λογικές και πρακτικές και πνευματικές. Θέλω να ρωτήσω τι συναισθήματα είχατε την ώρα που γράφετε τις πιθανούς τρόπους ανταπόκρισης. Τι συναισθήματα βιώσατε τελευταία 15 λεπτά. Τρυφερότητα για τον άλλον. Πολύ ωραία. Άλλο συνέστημα, Στέφανε. Εγώ ένιωσα άνετα ότι σε όλες τις καταστάσεις μπορώ να επεξέλθω. Μπορώ να αντιμετωπίζω όλες αυτές τις περιπτώσεις με έναν τρόπο που σου ταιριάζει. Ναι, για να μην προξενήσω πόνο ούτε στον άλλον ούτε σε μένα. Πολύ ωραία. Άλλο. Ναι. Εγώ νιώθω ότι είναι όλα πολύ απλά και είναι όλα μέσα στο νευρό μου. Έτσι είναι. Είναι πολύ απλά. Ο νους τα μπερδεύει όλα. Ναι. Άλλο. Κατανόηση. Ένιωσε κάτι. Κατανόηση για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Ναι. Και αυτό, όλη τη θετική γενικά αντίδραση πάντα είναι πιο ωφέλιμη για όλους. Πιο ωφέλιμη. Είναι πιο ωφέλιμη. Okay. Γιατί μας δημιουργεί ευχαρίστηση ψυχική, μια θετική αντιμετώπιση. Θετική εννοούμε με περισσότερη ηρεμία, αγάπη, κατανόηση. Στέφανε. Γιατί είναι η φύση μου. Οκ. Είναι ευχάριστο επειδή μου θυμίζει την αληθινή μου φύση. Εντάξει. Και αυτό είναι κάτι που τελευταία επειδή για κάποιο λόγο είχα το ερέθισμα να σκεφτώ τι λένε οι αρχαίοι Έλληνες για το θέμα αυτό που δουλεύουμε. Είχα κάποια ερεθίσματα και άκουσα λίγο για τον Σοκράτη, τον Πλούταρχο, Αριστοτέλη και είδα ότι ο τρόπος προσέγγισης προς την αρετή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε μεγαλώσει με τον χριστιανισμό ή ούτε με, με την έννοια του κάρμα. Στην ινδική φιλοσοφία θα είσαι καλός για να μην έχεις κάρμα. Στον χριστιανισμό για να μην πας στην κόλαση. Εδώ ήταν ότι σου συμφέρει η ενάρετη ζωή. Συμφέρει σε σένα και συμφέρει στην πολιτεία. Στην κοινωνία, εδώ και τώρα συμφέρει η ενάρετη συμπεριφορά. Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία αναφορά σε κάρμα, στην επόμενη ζωή θα υποφέρεις ή θα πας στην κόλαση όταν φύγεις από εδώ. Και μου άρεσε αυτή η προσέγγιση και νομίζω θέλει περισσότερο με αυτό που κάνουμε εδώ, με τη νέα ηθική, τελικά δεν είναι νέα. Υπήρξε πήρα από χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή η έννοια ότι αυτό συμφέρει. Θα περνάς καλύτερα, θα είσαι πιο ευτυχισμένος. Η κοινωνία θα είναι καλύτερη. Για όλους δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι θέμα καλό και κακό, εντάξει, απλώς συμφέρει. Βάλια, σε κονσεκέρι σου, κάνεις το μαλλιά σου. Εγώ έχω μια εικόνα ότι η κοινωνία είναι σαν μια μηχανή. Ναι. Και αυτές οι συμπεριφορές είναι σαν να το λαδώνεις. Όχι με την έννοια που λαδώνουν. Αλλά βάζεις λάδι δηλαδή. Εντάξει. Στα σημεία που συναντιούνται τα εξαρτήματα της μηχανής. Ναι, κατάλαβα. Για να δουλεύουν αρμονικά. Οκ. Ωραία είναι η εικόνα αυτή. Οκ. Τι συντοπίσατε, πώς βρήκατε ότι βρήκατε κοινές απαντήσεις για πολλά ερεθίσματα. Ότι ήρθανε στο νου σας επανειλημμένα, θα κάνω αυτό. Okay. Αυτό και μπορεί να είναι όμοιο, παρόμοιο μεταξύ σας και μπορεί να μην είναι. Σημαίνει ότι αυτό έχετε να μάθετε. Ο καθένας εδώ που σκέφτεται και εδώ και εκεί και εκεί. Θέλω να κάνω αυτό το ίδιο πράγμα.
κατανόηση, συγχώρεση, να θυμάμαι ποιος είμαι, να θυμάμαι τι προβλήματα έχει ο άλλος, ό,τι μπορεί να είναι αυτά, ότι αυτό είναι το μάθημα για εσάς. Αυτό που ήρθε στο νου σας ξανά και ξανά. Τι συνειδητοποίησατε γράφοντας αυτά. Ωραία. Εγώ συνειδητοποίησα ότι όταν, αν ήμουν μικρή και μου έλεγαν τι θα κάνεις σε αυτές τις καταστάσεις, θα έλεγα θα κάνω υπομονή, θα συγχωρέσω. Δηλαδή θα έφερνα αρετές. Τώρα συνειδητοποίησα ότι με βοηθάνε πάρα πολύ να κάνω και ενεργειακές τεχνικές, να κάνω και οπονοπόνο για τα συναισθήματα που έχω και να φέρω και κάποιες αρετές στο νου μου. Ωραία. Ναι, οι ενεργειακές τεχνικές δεν κάναμε σήμερα, τα κάναμε την άλλη εβδομάδα. Ήθελα να σας δώσω χρόνο να συνειδητοποιήσετε και να γράψετε. Και ελπίζω μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρώσετε όλες τις απαντήσεις εκεί. Αφαιρούν τα εμπόδια προς το να βιώσουμε την αγάπη και την ηρεμία και την κατανόηση που υπάρχει μέσα μας. Και με τις ασκήσεις, την εξισορρόπηση και τον θεραπευτικό κώδικα με το οποίο θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα, μας βοηθάει να κάνουμε την εγκατάσταση του νέου συστήματος πεπαιθήσεων που θα μας επιτρέψει να έχουμε αρκετή εσωτερική ασφάλεια να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο αυτό. Τι άλλο συνειδητοποιήσετε? Ότι γεννώντας σπίτι πρέπει να πω ευχαριστώ στον άντρα μου. Ωραία. Που κάθιζε και μου έφτιαξε τα φάρμακα που ήταν μια σακούλα και θέλω να το πω και δεν το λέω. Τι λες παιδί μου, να το πεις. Τρεις μέρες. Αλλά τώρα θα πάω να το πω. Να το πεις. Δεν ήθελα να το πω. Τι αντίστοιχη ένιωσε που ήταν να πεις κάτι θετικό στον άντρα σου? Προφανώς επειδή έχω θυμό απέναντί του, το μέκανε μάλλον. Οκ. Okay. Και ότι δεν ήθελα να... Ναι. Θα νιώθω λίγο πιο κάτω. Δηλαδή αν αναβάζεις αυτό, θα κατεβάζεις εσύ, κατεβαίνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόβλημα αυτό στις σχέσεις. Αν αναβάζεις αυτό, θα ανεβαίνεις και εσύ. Να το δεις εντελώς διαφορετικά. Οκ. Πες το. Πριν τιμώσεις. Πήγαινε γρήγορα. Πριν θυμώσουν μαζί σου. Τι άλλο συνειδητοποίησατε, Στέφανε? Εγώ συνειδητοποίησα ότι το χαρτί τη δεύτερη είναι πολύ εύκολο να γίνουμε. Το χαρτί είναι εύκολο. Το χαρτί και τις δευτέρες. Α, γιατί δευτέρες είναι. Είναι δευτέρα. Α, ναι, είναι πιο εύκολο. Thank God it's Monday. Άλλο. Άλλη συνειδητοποίηση, ναι. Είναι πολύ σκληρό το τρόπο να τη συνειδητοποιήσετε. Από μικρή είχα μια παθητικότητα. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν μια πολύ πολύ υποσυνείδητη κατανόηση με τα θέματα των ορίων. Ναι. Μπορεί να αφήνω τον άλλο να μου φέρεται κάπως ή έτσι αλλιώς ή ελληνικά. Δεν μπορούσε. Ήταν ναι. Στον χωριό μου, αλλά μετά μου παίρνεγε. Ναι. Καλά κάνει. Πάνε τα ορία. Και ξανά το ίδιο. Ναι. Θυμώνω με τον εαυτό μου. Ναι. Γιατί δεν το κάνω. Κοίταξε, μία απάντηση μπορεί να είναι ότι δεν ήταν να το κάνεις. Μπορεί να έχεις μία καρμική σχέση και δεν ήταν η ώρα να το κάνεις. Τώρα, αν τώρα νιώθεις ότι είναι η ώρα να καθορίσεις, το παρελθόν είναι τέλειο. Μην κουραστείτε με το παρελθόν. Μην έχετε γιατί το ένα και το άλλο. Αυτό που έγινε, έγινε να το ευλογήσετε ή να το δείτε. Τώρα το πει, αν σήμερα νιώθεις ότι έχεις το μάθημα να καθορίζεις όρια, πώς νιώθεις με την ιδέα σήμερα να το κάνεις? Δοκίμασα να το κάνω. Ναι, και. Ωραία, το πέτυχα. Ωραία. Για δύο μάθημα και μετά πήγα πάσα. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τι μάθημα έχει ο καθένας εδώ, αλλά αν νομίζω ότι είναι το μάθημά σου, να δεις γιατί θες να το κάνεις, τι συναισθήματα έχεις με το να το κάνεις και ποια συναισθήματα με το να μην το κάνεις. Και τα δύο θέλεις να δεις. Ναι, Σταύρο. Εγώ συνειδητοποιώ το πόσο ευλογημένη είναι. Πολύ ωραία. Που γνωρίζω όλα αυτά. Μπορούν πια να με βοηθήσουν να πάρω την ευθύνη και να
Βλέπω τον άλλο με αγάπη και κατανόηση. Ωραία, πολύ ωραία. Ευλογημένη που έχεις αυτές τις γνώσεις και τεχνικές που σε βοηθήσουν. Πολύ ωραία. Άλλη, ναι, είσαι εδώ. Εγώ συνειδητοποίησα ότι με τα αρνητικά, δηλαδή, έχω γράψει σε πολλά ότι με αδιαφορία, όταν είναι κάτι αρνητικό. Να αντιμετωπίσει κάτι με αδιαφορία. Αδιαφορία και απομάκρυνση, δηλαδή όταν θα με βλάψουν, όταν θα το παίξουν ξερόλες, όταν θα νομίζουν ότι είμαι ανώτερη, ότι απαντώ έτσι. Ότι δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ ούτε με κατανόηση, ούτε να βγάλω... Και εσύ ικανοποιεί αυτό. Ναι, ωραία. Θεωρώ ότι αυτό είναι η νέα αντιμετώπιση, γιατί και τόσα χρόνια που ήμουνα κατανοητική, τι κατάλαβα. Δεν βγάζω άκρη σε αυτό. Ποια διαφορά... Ενώ έχω εμπιστοσύνη σε εσάς πολύ, σε αυτό το κομμάτι δεν βγάζω άκρη. Ποια διαφορά νιώθεις μεταξύ του να κατανοείς και να είσαι αδιάφορη. Γιατί τα... Αδιάφοροι θα δώσω και στον άλλον μια απαξίωση. Α, και θέλω να το κάνω. Τότε είναι κάτι άλλο αυτό. Δηλαδή, στην κατανόηση τι κάνεις. Στην κατανόηση θα βάλεις, ξέρω εγώ... Ελευθερωτικά. Ναι, θετικά και τι θα τον... Δεν ξέρω. Ενώ θεωρώ, μάλλον τώρα που έχω αρχίσει και κατανοώ και τον εαυτό μου και όλα, βλέπω πόσο καλό είναι και εγώ νιώθω ευλογημένη. Και νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα. Και εγώ. Που σε γνώρισα. Προχωράω. Βεβαίως. Βεβαίως. Άλλο εσά. Εσείς το λέτε γενικό, εγώ το λέω για εσάς. Χωρίς εσάς τι θα έκανα. Θα καλλιεργούσε ντομάτες ή τίποτα. Δεν θα έκανα. Ναι. Εγώ θέλω να διευκρινίσεις όμως το νου σου την διαφορά μεταξύ κατανόηση και αδιαφορία και τι προτιμάς από τα δύο. Στα αρνητικά, δεν ξέρω, τώρα το νιώθω διαφορία. Θέλω όμως να είμαι πολύ καλός άνθρωπος γενικά και θέλω να είμαι ελεύθερη. Τι νιώθεις ότι αδιαφορία, όταν νιώθεις αδιαφορία δεν είσαι καλή, αυτό νιώθεις. Να τον μπερδέψω την αδιαφορία με, και να έχω πάλι αρνητικά συναισθήματα. Αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να είμαι μπερδεμένη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη, να είμαι αδιάφορη, να είμαι εντάξει με αυτό. Ναι. Όχι να το μπερδέψω με τα υπόλοιπα. Και νιώθεις εντάξει με την κατανόηση. Όχι. Όχι. Δεν νιώθω εντάξει, γιατί δεν θέλω να δώσω. Αυτό μπερδεύομαι. Θέλω να δώσω θετικά στον άλλον ο οποίος έχει έπαρση ή ότι με έχει κλάψει ή προσέχει τον εαυτό του ή θα μου ζητήσει κάτι να κάνω και ενώ μπορεί ο ίδιος να το κάνει και όλα αυτά. Η λέξη κατανοώ, δεν ξέρω αν σημαίνει να δώσω θετικά. Για μένα, σημαίνει να καταλάβω τα προβλήματα που τον οδηγεί το να κάνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι του λέω είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω ότι έχει προβλήματα και τα προβλήματα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης σου τον κάνει να νιώθει ανώτερος. Η ανασφάλεια του τον κάνει επιθετικός. Καταλαβαίνεις. Άρα λέτε κατανόηση με κάτι εσωτερικό. Να κατανοώ τις εσωτερικές συνθήκες που οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή την συμπεριφορά. Θα νιώθεις κίνδυνο αν κάνεις αυτό. Και εξωτερικά πώς θα συμπεριφερθώ. Αυτό είναι άλλο θέμα, πώς θα συμπεριφερθείς. Εγώ ρωτάω εσωτερικά, θέλεις να έχεις κατανόηση ότι ο άλλος λειτουργεί έτσι επειδή έχει πρόβλημα. Θα ήθελα, ναι. Okay. Και αυτό πώς διαφέρει από την αδιαφορία. Φυσικά. Όταν λες αδιαφορώ, δεν σε νοιάζει. Σαν να βγάλω τον άλλον έξω από την... Δεν τον λογαριάζω, τον αγνοώ. Ναι. Τον απαξιώνω. Ναι, τι... Νομίζω ναι. Οκ. Okay. Τότε σκέψου αυτή την εβδομάδα, αυτή την διαφορά και τι προτιμάς. Και μπορεί να προτιμάς το ένα εδώ και το άλλο εκεί. Π.χ. αν άλλο να νιώθει ανώτερος και άλλο να σε βλάπτει. Νιώθει ενώ είναι δικό του θέμα. Δεν νιώθει ενώ, αδιαφορώ που νιώθει ανώτερο. Άλλο να επιτίθεται. Τότε εγώ χρειάζομαι τι να αδιαφορώ, δεν μπορώ. Που με επιτίθεται. Ό,τι και να κατανοώ.
Μπορείς, νομίζω έχεις μπερδέψει την κατανόηση με το να αρθίσω τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει να κατανοώ τις συνθήκες που τον οδηγεί στην συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνω, είναι άλλο θέμα. Και κατανοώ τι υποφέρεις. Δεν σημαίνει θα σου αφήσω να με βλάπτεις. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Τι θες να κάνεις εγώ πόνο-πόνο, θες να κάνεις ένα εγώ μήνυμα, θες να απομακρυνθείς, θέλεις να λάβεις μέτρα νομικά. Άλλο αυτό είναι άλλο θέμα. Το τι θα κάνετε. Πρώτο ξεκαθαρίσετε εσωτερικά τι θέλετε να κάνετε και μετά εξωτερικά τι θέλετε να κάνετε. Και να κάνω και μια ερώτηση. Όλα αυτά θα τα κάνει ο νόμος. Ναι, ο νους θεραπεύει το νου. Ο νους θεραπεύει το νου. Ο νους δουλεύει επάνω στο νου. Μα πού ο νους όμως βάζει και όλα τα... Καλλιεργούμε... Πώς θα τα θεραπεύσει όλα αυτά μέσω του νου, αφού ο νους είναι τέχνη δημιουργής και ο νους έχει και τις αρχές. Επειδή ο νους έχει διάφορα επίπεδα. Καλλιεργούμε τον παρατηρητή. Το κομμάτι του νου που παρατηρεί την συμπεριφορά μας, αξιολογεί αν αυτή η συμπεριφορά μας ταιριάζει, και μετά σκέφτεται την συμπεριφορά που μας ταιριάζει και το εφαρμόζουμε. Τότε καλλιεργείς ένα δεύτερο κομμάτι του νου που θα το ονομάσουμε παρατηρητή, που αξιολογεί τι συμβαίνει και κάνει αποφάσεις. Το μέρος του νου που είναι προγραμματισμένο δεν θα θεραπευτεί αμέσως. Θα γυρίζει στους παλιούς τρόπους να νιώθουμε και να αντιδράμε, αλλά εμείς θα έχουμε κατανόηση προς το νου μας και θα αποφασίζουμε ποιος θέλω να είμαι σε αυτή την περίπτωση. Και φυσικά και οι ενεργειακές ασκήσεις βοηθάνε στην διάβεια. Ναι, οι ενεργειακές και ο διολογισμός και η σωστή διατροφή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η διατροφή παίζει ρόλο στο πώς λειτουργεί ο νους μας, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Yeah.